του δε Ιησού η γέννησης ούτως είναι. Αδερφοί μου, εξιώθημε να φτάσουμε στην γέννηση του Κυρίου μας και βρισκόμεθα στην γνώση και στην αλήθεια της γεννήσεως του Κυρίου μας. Ο κόσμος ακούει μία σειρά ονομάτων και αυτήν την σειρά των ονομάτων την έχει ο Ματθαίος, ο οποίος άρχεται από τον Αβραάμ και τελειώνει στη γέννηση του Κυρίου. Αλλά και δεύτερος Ευαγγελιστής, ο Λουκάς, έχει την ίδια σειρά ονομάτων και άρχεται από τις γεννήσεως του Χριστού και φτάνει στον Αβραάμ. Και οι δύο Ευαγγελιστές τονίζουν την γέννηση του Κυρίου μας. Η δε γέννηση του Κυρίου μας λέγει ούτως ει μεν εισστευθήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαριάμ ευρέθη εν γαστρή έχουσα. Τι να πω, αδερφοί μου, να πω περισσότερα, θα τα αναφέρω για να έχουμε υπόψη πού βρισκόμεθα και πού θέλει να είμεθα ο Θεός. Όταν έδωκαν οι αρχιερείς και οι ιερείς των Εβραίων την Παρθένων Μαρία στον Ιωσήφ, ήταν ο δικαιότερος και αγιότερος πάντων. Και έδωκαν την Παρθένο Μαρία στην ειδική του δικαιοδοσία. Και γένετο λέγει μνίστορ, μνηστήρ δηλαδή. Πλην όμως, όταν έλαβε αυτήν την μεγάλη χαρά από τον Θεό και την ευλογία να είναι ο σκεπαστής του βρέφους, ευρέθη λέγει η μνηστή του να είναι έγκυος. Τότε, στην εποχή εκείνη, όχι στη σημερινή, εμείς απέχουμε όσο να απέχει ο ουρανός από την γη. Όταν ευρίσκεται κόρη έγκυος άνευ αντρός, η ποινή της ήταν ο θάνατος. Σήμερα τι θα πούμε? Πόσες κόρες είναι έγκυες και γεννούν τέκνα νόθα χωρίς να είναι ο γάμος? Τι θα γινόταν εάν βασίλευεν εκείνος ο νόμος? Πόσες μητέρες οι οποίες δεν είναι παντρεμένες θα απέθνισκο? Και όταν είδε αυτό το πράγμα ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος, η θέληση λέγει λάθρα απολύσει αυτή. Ήθελε να την απολύσει κρυφάδια να μην πέσει στην δίκη, διότι ήταν έγκυος προτού ο Ιωσήφ την λάβει ως γυναίκα του. Και για να μην παραδειγματίσει αυτή, λέγει, η βουλήθη λάθρα απολύσε. Θέλησε να την απολύσει χωρίς να το πάρει κανείς μυρωδιά, διότι εάν γίνεται γνωστό,
θα ελιθοβολεί το η Παναγία μας. Ταύτα ουν ενθυμηθέντος λέγει, μόλις συνέλαβε να κάνει αυτή την πράξη, ιδού άγγελος Κυρίου ήρθεν στον ύπνο του και του λέγει, Ιωσήφ, μη φοβηθείς παραλάβην Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εξ αυτής γεννηθέν εκ Πνεύματος Αγίου εστί. Δεν είναι τυχαίο και δεν είναι η μνηστή σου μία γυναίκα χωρίς τιμή. Είναι τόσο τίμια ούτως ώστε ηξιώθε να γίνει η μητέρα του Θεού. Μπορούμε να συλλάβουμε, αδερφοί μου, αυτήν την τιμή που έλαβε η Παναγία μας και γιατί την έλαβε τέτοια τιμή. Διότι όταν ήταν 3 ετών εισήλθε στα Άγια των Αγίων, όπου μίαν φοράν των χρόνων εισήρχε το αρχιερεύς και έμεινε εκεί 12 χρόνια και ετρέφετο με τροφήν αγγέλων. Οι άγγελοι ετοίμαζαν τροφήν και τις έφερναν εις τον ναόν. Δεν είδε κόσμο, δεν εξήλθεν από την χάρη του Θεού, από τον οίκον του Θεού. Και έμεινε η Παναγία μας 15 ετών και στο 16ο έτος εγέννησε τον Υιόν του Θεού 16 ετών. Και για να μάθουμε πόσο χρονών ήταν η Παναγία μας, έζησαν με τον Υιόν της 32 ολόκληρα χρόνια και 16 και 11 χρόνια μετά την Σταύρωση του Κυρίου μας, δηλαδή 59 ετών. Όταν όμως η Παναγία μας γεννήθηκε, επέρασε όλους τους προ της γεννήσεως του Υιού της Αγίους. Ξεπέρασε όλους τους προφήτας, τους βασιλείς, τους κριτάς, όλους στην αγιότητα. Και όταν έμεινε έγκυος η Παναγία μας, ξεπέρασε όλους τους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Και όταν γεννήθηκε ο Υιός της, ξεπέρασε όλους τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους του ουρανού. Η αγιότης της δεν δύναται να την εννοήσει κανείς, διότι οι άγγελοι του ουρανού είναι κάτω από την Παναγία μας. Εκεί είναι πάνω από τους αγγέλους και κάθεται εκ δεξιών του Υιού της. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, και είναι πεποικιλμένη με τις αρετές, λέγει, τις οποίες εξιώθηκε να έχει από τον Θεό. Μέσα σε αυτήν όλην την διαδικασία, αν περιμένει κανείς να δει ένα άλλο θαύμα, το θαύμα το οποίο είναι μοναδικό, δεν έγινε το άλλο θαύμα σαν αυτό. Ποιον το θαύμα? Όταν ο Αρχάγγελος της είπε ότι θα γεννήσεις Υιόν, εκείνη είπε, πώς θα γεννήσω διότι δεν γνωρίζω άντρα? Της λέγει, μην έχεις εις αυτό το πρόβλημα της σκέψης σου. Πνεύμα Κυρίου επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι. Θα σε σκεπάσει η δύναμη του Θεού. Και τότε στην τη φωνή του Αγγέλου είπε εκείνη, ιδού η δούλη σου γέννητο με κατά το ρήμα σου, ιδού η δούλη Κυρίου. Εδώ μας λύνει ένα άλλο πρόβλημα ο Μέγας Βασίλειος. Τη στιγμή εκείνη που είπε η Παναγία μας, ιδού η δούλη Κυρίου,
τη στιγμή εκείνη, το βρέφος, ο Θεός δηλαδή, έγινε το τέλειος. Δεν είναι όπως εμάς που αυξάνουμε την ημέρα της συλλήψεως μέχρι την ημέρα της γεννήσεως. Το βρέφος εκείνο μόλις είπε η Παναγία μας «Ιδού Ιδούλη Κυρίου», τέλειον βρέφος εκάθισεν μέσα στην κυλίτσα της. Δηλαδή η κοιλία της Παναγίας μας έγινε το θρόνος του Θεού. Τέλειον βρέφος λέγει, όχι ο λίγον κατ' ο λίγον αυξανόμενο, αλλά τέλειον το πεδίο, τέλειον ο Χριστός ή το μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας μας. Και όταν γεννήθηκε ο Υιός της, τότε οι άγγελοι του ουρανού έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Είναι αυτή η προσευχή την οποία μπλιστάκησε παράγγελα στα παιδιά μου τα οποία ακούνε το Λόγο του Θεού, να την επαναλαμβάνουν τόσες φορές περισσότερο από ό,τι αναπνέουμε. «Μνημονευταίων μάλλον ή αναπνευστέων», λέγει ο Γρηγόριος. Δηλαδή όσες φορές αναπνέεις, περισσότερες φορές θα λες «Δόξα σε ο Θεός». Μα έχεις δυσκολία, δόξα σε ο Θεός. Μα έχεις δοκιμασία, δόξα σε ο Θεός. Μα έχεις χαρά, δόξα σε ο Θεός. Μα έχεις ασθένεια, δόξα σε ο Θεός. Ό,τι και αν σου συμβαίνει στη ζωή σου θα λέγεις αυτό. Δόξα σε ο Θεός. Αυτή είναι η μεγαλύτερα προσευχή την οποία σας παρακαλώ να λέγετε και να μην την αφήνετε ποτέ σας από το στόμα σας. Δόξα σε ο Θεός. Ό,τι και αν μας συμβεί στον κόσμο τούτο, εμείς τα λέμε μόνο «Δόξα σε ο Θεός». Αδερφοί μου, ο προφήτης Αββακού είδε την Παναγία μας όρος υψηλό, λέγει. Όρος το οποίο δεν δύνατο να αγγίσει πάνω πλάσμα, ούτε να αρωτριάσει, ούτε να καλλιεργήσει. Ή το ένα βουνό το οποίο δεν είναι δύνατο κανείς να το πλησιάσει. Και πάνω σε αυτό το βουνό ευλάστανον αυτοφιέστατα δέντρα πανύψηλα και σχημάτιζαν κλάδους πάνω στην γη και ευλάστανεν στην γη χλωρό χορτάρι. Και έβλεπε αυτό ο προφήτης Αββακού, με λέγει, και όπως το έβλεπε, επερίμενε, λέγει, να δει το θαύμα το μεγάλο, την Παναγία μας. Αυτή συμβόλιζε το βουνό, το πανύψηλο, το σκληρό, το καθαρό που δεν πάτησε πόδι επάνω. Αυτή συμβόλιζε τα δέντρα, τα πανύψηλα. Αυτή συμβόλιζε το χορτάρι, την ταπείνωση. Ήταν πρώτη θέση, ήταν και η τελευταία θέση εις αυτήν. Και ο προφήτης Δανιήλ βλέπει το βουνό αυτό κατάσκιον με τη σκέπη του Θεού. Και πάνω σε αυτό το βουνό που έβλεπε ο Δανιήλ, ξαφνικά, λέγει, κόπηκε μία πέτρα από το βουνό εκείνο και έπεσε, λέγει, και συνέτριψε όλα τα είδωλα πάνω στην γη. Αυτό το οποίο συνέβηκε και το είδε ο προφήτης Δανιήλ ήταν ο Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε από την Παναγία μας, η οποία ήταν καθαρά και αμόλυντος. Τα χαμόκλαδα τα οποία ήσαν χάμω συμβολίζουν την αγνότητα της Παναγίας μας, διότι δεν μπορούσε χέρι να περάσει να κόψει δέντρο. Από εκείνα τα χαμόκλαδα δεν ειδηνήθηκε ο διάβολος να περάσει, ούτε βρήκε χαραμάδα
δια να σπείρει στο μυαλό της Παναγίας μας την ελαχίστην βρώμικη και ακάθαρτη σκέψη. Και ήταν η Παναγία μας τόσον καθαρά, ούτως ώστε στα σαχτίνας του ηλίου δύναται ο άνθρωπος να έβρει κάτι. Στο πρόσωπο της Παναγίας μας δεν βρίσκει κανείς τίποτα. Και αυτό τι γίνεται, ευθόνησε ο διάβολος και μπήκε στο στόμα των χριστιανών, των Ελλήνων. Να έχετε υπόψη ότι το μόνο είναι από μήνα στην κοινωνία αυτή, το μόνο είναι από μήνα χριστιανικό έθνος, είμαστε εμείς οι Έλληνες. Και ευθόνησε ο διάβολος και μπήκε στο στόμα των Ελλήνων και την Παναγία μας που είναι τόσο καθαρά και τόσο αμόλυντος και τόσο αμίαντος να την βλασφημούν ημέραστε και νυχτός. Θεέ μου, Παναγία μου, βλέπεις πόσο πόνο έχω. Πού να φωνάξω, ποιος να με ακούσει. Μη βλασφημείτε το όνομα της Παναγίας μας, διότι δεν υπάρχει αγιότερο πρόσωπο. Όταν ο προφήτης Σόλομον ήταν στην δόξα του, επήγαινε η μητέρα του να τον ειδεί. Και μόλις του είπαν ότι η μητέρα σου θέλει να σε ειδεί, άφησε τον θρόνο του, κατέβηκε και πήγαινε προϋπάντηση της μητρός του. Και όταν την είδεν έσκυψεν και την επροσκύνησεν και την επήρεν από το χέρι και την έβαλε δεξιά του και την λέγει έτησε παρεμή μήτερ και ουκ απορρίψωσε. Ζήτησε μου για ποιο σκοπό ήρθες εδώ. Δεν θα σε διώξω. Θα σου δώσω ό,τι μου ζητήσεις. Αυτή είναι η Παναγία μας η οποία πρέπει να την παρακαλούμε ημέραστα και νυχτός διότι βρίσκεται κοντά στον Υιόν της. Και ό,τι της ζητήσομεν το παίρνει από τον Υιόν της. Αυτή έχει αγάπη στο παιδί και το παιδί έχει αγάπη στη μητέρα του. Έτησε παρεμού μήτερ και ούκ αποστρέψωσε. Ζήτησε μου τι θέλεις και δεν θα σε διώξω. Ναι, παιδάκια μου, παρακαλούμε την Παναγία μας και εκείνη παρακαλεί τον Υιόν της. Αλλά αποκρίνεται και λέγει «Μητέρα μου, γλυκιά μου, ξέρεις ότι είμαι φιλές πλαχνός, ξέρεις ότι είμαι πολύ έλεος, αλλά τούτο σου το παιδί που παρακαλείς για μένα δεν μετανιώνει, δεν με αγαπά, πώς να του δώσω συγχώρεση». Παρακαλείς την Παναγία, αλλά να έχεις υπόψη σου ότι πρέπει να κάνεις το θέλημα του Υιού της. Και όταν κάνεις το θέλημα του Υιού της, τότε εκείνη θα σου δώσει, διότι παρακαλεί το παιδί της και το παιδί έχει υποχρέωση στη μητέρα του και η μητέρα έχει αγάπη στο παιδί. Αδερφοί μου, αυτή η γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού την είδε ο Ιεζεκιήλ. Λέγει με πήρεν ο Κύριος από το χέρι και με οδήγησε προς Ανατολάς, λέγει στην πύλη την μεγάλη και αυτή είναι και κλεισμένη, λέγει. Και όταν έφτασα εκεί μου είπε αυτή η πύλη και κλεισμένη έστε και ουδείς θα εισέλθει εξ αυτής και ουδείς θα εισέλθει ημι μόνον ο Θεός. Εσυμβόλιζε την Παναγία μας η οποία είναι αγνή και καθαρή. Συμβόλιζε την αγνότητα της Παναγίας μας η πύλη εκείνη του Εζεκιήλ. Αδερφοί μου, έχουμε μητέρα που δεν την έχει άλλο έθνος. Έχουμε βασίλισσα που δεν την έχει άλλο έθνος. Έχουμε μητέρα του Θεού μας που δεν την πιστεύουν τα άλλα έθνη. Ας την παρακαλέσουμε με θερμή προσευχή και εκείνη ζητά από τον Υιόν της ό,τι τη ζητήσουμε και μας το δίδει ο Υιός της. Ας την παρακαλέσουμε να μας αξιώσει να εορτάσουμε την γέννηση του Υιού της την ημέρα την μεγάλη των Χριστουγέννων και να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.